κόσμο της αρχές της δεκαετίας του 10, αρχίσαμε να το κάνουμε μαζικά. Νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση που μπορούμε να αρχίσουμε να λέμε ότι αυτή η Ευρωπή αντιστρέφεται. Δεν συζητώ για το πώς θα γυρίσουμε πίσω, γιατί αυτό είναι πολύ δύσκολο και μεγάλο πρόβλημα. Θέλει όμως να γυρίσουμε πίσω. Αυτό που συζητώ είναι πώς θα σταματήσει η διαρροή. Έχουμε στην Αθήνα και κοιτάμε τώρα να ξαπλωθούμε σε όλη την Ελλάδα, έτσι ώστε κάθε επιμελητήριο, αν είναι δυνατόν, να έχει και τη θερμοτική δίδα. Εμείς δύο χρόνια τώρα το τρέχουμε και με αρκετά από τα παιδιά που είναι είμαστε εδώ σήμερα. Στο Φέριο, αν έχουμε νικήσει τον διαγωνισμό του ΕΒΕΑ, το πρώτο βραβείο. Και αμέσω του ΕΒΕΑ έχουμε ναι. Όχι, κάνουμε και δουλειά. Κάνουμε μόνο δουλειά. Έτσι, πήγαμε στο Τελαβίβ και ήταν πάρα πολύ προσεκτική. Το μικρόφωνο σου. Έχω πάρα πολλά χρόνια στην καινοτομία και είναι η χώρα της καινοτομίας. Έχουμε την τεχνογνωσία την οποία μπορεί να μας μεταφέρει. Αν μου επιτρέπετε, εγώ διαφωνήσω. Θεωρώ ότι μια χαρά τεχνογνωσία έχουν και μπορούμε να την κτίσουμε μόνοι μας, τώρα δεν την πάρουμε από όλους. Μερικές φορές μπορεί να πάρουμε την ιδέα για το πώς θα οργανώσουμε, να αξιοποιήσουμε. Αυτό σίγουρα μπορούμε να πάρουμε όλες τις στρατηγικές, απλώς μπορούμε μια χαρά να γυρίσουμε. Θέλω μια φορά να σας κάνω ένα τεστ για θεραπεία. Είμαι σίγουρος ότι φάγεται πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Λέγομαι Μαργαρίτα Ρουβά και εκπροσωπώ το brain.gr. Είναι μια ψηφιακή εκλογική πλατφόρμα, ένα σύστημα μελέτης στην ουσία, όπου υποστηρίζει τα παιδιά του γυμνασίου και του δημοτικού σε το καθημερινό του διάβολο. Όλη η σχολική ηλικία έχει αναπτυχθεί με αρχή απεικόνηση σε βίντεο. Και αυτό έχουμε δείξει στον πρώτο χρόνο λειτουργία μα, ότι κινηθοποιεί πολύ μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον των παιδιών και συγχρόνως αυξάνει και εκθετικά τη δυνατότητα που έχουν να κατανοήσουν έννοιες που είναι δύσκολες ακόμα. Εμείς είμαστε ένα στάδιο πιο πριν, αναζητούμαστε στους πιο νέους ανθρώπους, στους πιο μικρούς σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά θεωρούμε ότι από εκεί μπαίνουν οι βάσεις. Και η εκπαίδευση και η παιδεία είναι ό,τι σημαντικότερο σε αυτόν τον τόπο και αν μπορούμε να τη βοηθήσουμε την τεχνολογία που πρέπει να την βοηθήσουμε. Βρισκόμαστε σε αυτόν τον αιώνα να κάνουμε και αλλιώς το σώσουν τα παιδιά. Ό,τι βοήθεια χρειάζονται να μπορούν να αυτονομούνται, να την κάνουν μόνα τους, να μην έχουν ανάγκη ούτε τους γονείς τους, οι οποίοι μπορεί να φύγουν, είτε να μην μπορούν, είτε να μην μπορούν σωστά και να έχουν τον χρόνο. Και πάνω εκεί βασίστηκε αυτή η ιδέα. Και στην ιδέα του ότι πλέον φυσικά τα όλα τα κινητά, τα τάμπλετ και το ντοκάτο, είναι οι προάγγελες του παιδιού των παιδιών. Άρα με ένα μέσο πιο οικείο σε αυτά, προσπαθούμε να τους δώσουμε με μια ομάδα πολύ έμπειρων επιδητών, έναν νέο
τρόπο παρουσίασης της δικής του στήλης που καθημερινά αντιμετωπίζουν, αλλά με έναν πιο στοχευμένο και πιο σύγχρονο τρόπο. Για να τους αυξάνει λίγο περισσότερο το ενδιαφέρον, να το κάνει πιο απίλητα, μπορώ να πω, το μάθημα και τη γνώση καθημερινά. Κοιτάξτε, αυτή η προσπάθεια για να γίνει να υλοποιηθεί είχε τουλάχιστον 40 χρόνια. Διότι είναι ένα σύνολο καθοριστών, ένα σύνολο ανημέριο, οι οποίοι κάνανε παραγωγή των βίντεο, αλλά αυτό αποτελεί το αρχικό στάδιο. Από εκεί και μετά, το σημαντικό σε αυτή την προσπάθεια είναι ότι θα έχει πολύ χαμηλό λειτουργικό κόστο. Διότι διατίθεται ήδη στο διαδίκτυο, άρα δεν θα έχουμε και ένα σαφό για τις απολύσεις των παιδιών, οι οποίες γίνονται αυτόματα διαδικτυακά. Αλλά πέρα από αυτό, μας επιτρέπει να έχουμε ένα πολύ χαμηλό συνολικό κόστο, όσο ώστε γιατί το λειτουργικό μας είναι χαμηλό πλέον, για να μπορεί κάθε παιδί να μπορεί να έχει αυτή τη δυνατότητα ή να προσφέρει αυτή τη δυνατότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ενεργή παρουσία σας. Ονομάζομαι Νικόλας Καρνάτος, Park Guru. Η Park Guru είναι μια εταιρεία βιώσιμης κινητικότητας, Smart Mobility, όπου χρησιμοποιούμε τεχνολογίες blockchain και fintech. Είμαστε αναγκασμένοι να κινηθούμε στο εξωτερικό για δομές και λύσεις με τις τεχνολογίες αυτές και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Κάνω μου λίγο πιο για να αυτό. Θα το κάνω. Ουσιαστικά έχουμε φτιάξει μια εφαρμογή, φανταστείτε το Airbnb για το πάρκινγκ, όπου κάποιος μπορεί να βάλει τη θέση του για πάρκινγκ και να την νοικιάσει σε κάποιον άλλο. Για να γίνει όλο αυτό έχουμε δημιουργήσει ένα πορτοφόλι, ένα έξτρα πορτοφόλι. Να την νοικιάσει για λίγες ώρες, δηλαδή. Ακριβώς. Έχουμε δημιουργήσει λοιπόν και ένα νόμισμα. Πραγματοποιήσαμε στις αρχές του χρόνου ένα initial coin offering όπου εκδώσαμε το Gene Token, τον νόμιμο το οποίο εξυπηρετεί όλο αυτό το οικοσύστημα το οποίο έχουμε φτιάξει. Και πιστεύω... Από ενοικίαση πάλι μπορεί να νοικιάσει το πολύ λάθος εδώ. Ναι, μπορεί αυτό το νόμισμα και το πρωτοφόλι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα κομμάτια, σε διάφορα κομμάτια της οικονομίας του αυτοκινήτου. Είτε το sharing economy ανάμεσα σε δύο ιδιώτες που θέλουν να κάνουν κάτι. Γενικά, τα digital assets και τα κρυπτονομίσματα και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούν αυτά τα assets είναι πρωτοποριακά αυτόν τον καιρό. Μερικές χώρες έχουν καταφέρει και έχουν αναπτύξει δομές και λύσεις για τις εταιρείες και πιστεύουμε πραγματικά στις τεχνολογίες αυτές και πιστεύουμε ότι θα μπορούσε η χώρα μας να δώσει λύσεις σε εταιρείες και στα δική μας βέβαια, αλλά και σε εταιρείες του εξωτερικού να δημιουργήσουν αντίστοιχα προϊόντα και εμείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Μέσα από το διαδίκτυο. Ναι, εμείς ουσιαστικά συναντούμε το blockchain, είμαστε πάνω στο Ethereum, όπου το νόμισμα μας είναι εκεί, αλλά η εφαρμογή μας είναι μια απλή εφαρμογή κινητού, που όπως μπορείτε να κατεβάσετε και τώρα, για το parkgym.io, όπου κατεβάζει κάποιος, βάζει δύο φωτογραφίες, βάζει τη θέση του και αυτόματα κάποιος από εμείς θέλει να δώσουμε λύσεις για τις πόλεις όπου το πάρκινγκ είναι προβληματικό. Είναι και κοστοφόρο και χρονοφόρο και έτσι αυξάνουμε και τις θέσεις του πάρκινγκ αλλά και την ταχύτητα του πάρκινγκ. Έχει κόσμο που χρησιμοποιεί. Είμαστε πολύ καινούργοι. Το λανσάραμε ουσιαστικά την εφαρμογή, την λανσάραμε το καλοκαίρι τώρα. Το νόμισμα το εκδώσαμε στις αρχές του χρόνου. Είμαστε στα πρώτα βήματα. Απλά είναι παγκόσμιο το application, δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Είναι worldwide, στοχεύουμε σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και έχουμε εκδώσει νόμισμα το οποίο ανακαλύπτει σαν να πεισόλου τον κόσμο. Σας. Ονομάζομαι Αναβαστήν Βασίλης, προσωπώ την Ιμπη Σόφτουερ. Είμαι ο ψωφάνης καρδίτσας. Δεν πρέπει να μιλάει τόσο. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι ότι αναπτύσσουμε διαδραστικές εφαρμογές
σε δύο βασικούς τομείς κατά την γνώμη μας για να αναπτύξουμε το επίπεδο χώρας, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Δουλεύουμε κυρίως με τεχνολογίες στην πίσω προσωπική πραγματικότητα, στην σημερινή πραγματικότητα και για το πόσο πιο απλά γίνεται, φτιάχνουμε παιχνίδια τα οποία να κάνουν πιο προσιτή και ευκολότερη είτε την εκπαίδευση είτε την στιξιμότητα σε χώρους σχολισμού όπως η ουσία ή παραπλευτικούς χώρους. Πώς είστε σε αυτή την προσπάθεια? Είστε μόνος του τέσσερις. Τέσσερις μόνιμοι και μόνοι του σχολικού καλύτερους. Είστε όλοι της οπάδας? Όχι, μόνο εγώ μου είπα. Η έντομος είναι της πάντας. Απάντα, εσύ σπουδάζεις εκεί. Μηχανικός υπολογιστής της πάντας. Μόνο οι μηχανικοί βγάζουν ιδέες τελικά σαν αυτό το πράγμα. Εγώ ήταν το οικονομικό. Εμείς η ομάδα μας περισσότερο είναι οι εχθρολόγοι. Εγώ είμαι χημικός μηχανικός, αλλά αυτό με τζόμπι που εμείς ξεκινήσαμε. Και είμαστε το Ferry Hopper και προσπαθούμε για τον τουρισμό, για πεντάλιες, για το άγχος κιόλας, που χρειαστεί. Πού χρειαζόταν μεντάλια, να περάσει από το περίπτερό μας να πάρει μεντάλια. Εμείς ασχολούμαστε με τον τουρισμό και συγκεκριμένα με τα νησιά της Ελλάδας. Έχουμε αναπτύξει μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου συνδέονται νησιά μεταξύ τους που δεν συνδέονται με απευθείας δρομολόγια. Έχουμε συνδυάσει δηλαδή διαφορετικούς παρόχους, διαφορετικές ακτοπλοϊκές εταιρείες και έχουμε φτιάξει αλγόριθμο ο οποίος κάνει εύκολο σε κάθε τουρίστα και ειδικά στους ξένους να καταφέρουν αυτό στον προορισμό που θέλουν. Δεν είναι ακόμα application, αλλά είναι στον υπολογιστή και μπορεί να είναι και mobile friendly. Και χωρίς κανένα πλέον κόστος μπορεί να κλείσουν το εισιτήριό τους σε 4 μόνο κλικ και έχουμε βοηθήσει πάρα πολλούς ξένους να επισκεφτούν την Ελλάδα με πιο εύκολο τρόπο. Ναι. Ευχαριστώ. Χαίρετε, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη. Χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ πέρα. Εγώ ήμουν εδώ πέρα με ανοιχτές τις αγκάλες για να τα ψευδευτούμε όλους αυτούς. Είμαι η Σουζάνα, είμαι από την Greek Addict. Δραστηριοποιούμαστε στον χώρο του τουρισμού. Βοηθάμε τους μικρούς επιχειρηματίες του τουρισμού να αυξήσουν τα έσοδά τους. Ωστόσο, αυτό που θα ήθελα να δείξω εδώ πέρα είναι δώστε λίγη προσοχή στη Θεσσαλονίκη και στη startup της Θεσσαλονίκης. Καταβαίνω κάθε φορά στην Αθήνα και είναι μια όαση για τους startups. Υπάρχουν τα πάντα, όλες οι δομές, όλα τα fans. Εμείς εδώ πέρα γιατί είμαστε τόσο αντικειμένοι? Το capital δεν είμαστε. Αν και η Θεσσαλονίκη, το πρώτος πόλης είναι.